τώρα στο ξεκίνημα και αφού σας είπα τα παρασκηνιακά της όλης αυτής της ιστορίας, να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα 9.30 στο ΟΑΚΑ, στο άδειο ΟΑΚΑ. Και πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ αλλά και της ΑΕΚ κατά αρκετά χρόνια, τον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει άποψη και θα μας δώσει το στίγμα της δικής του σκέψης. Καλησπέρα κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνουμε, καλά? Ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προτιμάτε. Αλλά θέλαμε να μάθουμε, να γίνουμε τώρα εμείς ακροατές σας και να μάθουμε πώς το βλέπετε το παιχνίδι το σημερινό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Καλά, το παιχνίδι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο που γίνει στην Τούμπα. Ναι. Και ψυχολογικά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Μετά το αποτέλεσμα που πήρε στο Καραϊσκάκη, είχε στο, ναι, στο Καραϊσκάκη. Γενικά έχει πάρει τους βαθμούς πίσω. Η ψυχολογία έχει είναι διαφορετική, ανεβασμένη. Έδειξε καλά στοιχεία στο προηγούμενο παιχνίδι. Και είναι και αγωνιστικά διαφορετικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι η ΑΕΚ πρέπει να παίξει γιατί θέλει να κερδίσει. Βέβαια. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ θέλει δύο αποτελέσματα και το τρίτο που είναι και η νίκη, και το μπορεί να χάσει, εντάξει, αλλά κυνηγάει δύο αποτελέσματα τα οποία αποτελέσματα μπορεί να τα κουμαντάρει αυτή όπως θέλει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να δημιουργήσει, να κερδίσει την ΑΕΚ γιατί δεν είχε πλέον τους βαθμούς αυτούς τους 7 βαθμούς, έπρεπε να την κερδίσει οπωσδήποτε, ναι. Έπρεπε να προσπαθήσει και στην προσπάθεια αυτή η ΑΕΚ είχε την αντιμετώπιση σωστή και μπόρεσε κατάφερα να την κερδίσει. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει το πλεονέκτημα όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Πλεονεκτή απέναντι στην ΑΕΚ και αγωνιστικά βέβαια. Εφόσον έδειξε αυτά που έδειξε προχθές και συνεχίσει να λειτουργεί έτσι σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί μετά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι είναι μία και έξω. Μισό λεπτό. Λέτε ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα μάλλον ψυχολογικό λόγω της νίκης επί του Ολυμπιακού. Και επί του Ολυμπιακού και γιατί κέρδισε τους βαθμούς και πλέον διεκδικεί με πολλούς περισσότερες πιθανότητες να πάρει τη δεύτερη θέση. Ναι. Και λόγω αγωνιστικής κατάστασης ίσως γιατί... Εμείς... Ναι, γιατί την τελευταία εποχή ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι μορφωμένος. Τελείως διαφορετική ομάδα σχέση με αυτή που ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα, δεν το συζητάμε. Ναι, εννοείται. Και επίσης απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι μια εκπομπή και αυτή. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 3 βαθμούς επάνω από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ παίζει και αυτή ένα σημαντικό χαρτί. Το σημαντικότερο για την έξοδο στη δεύτερη. Είναι και ότι η ΑΕΚ ερχόμενη εδώ στην προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε πριν 10 μέρες. Η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να δημιουργήσει για να κερδίσει. Ναι. Έχει ένα παθητικό ρόλο, στον οποίο το παθητικό ρόλο προσπαθούσε να δημιουργήσει για να πάρει το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσει σαν ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικές οι αντιμετώπιση του ενός παιχνιδιού με το άλλο. Ναι, βέβαια. Ναι, εντελώς διαφορετικά είναι. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, και συμφωνώ με αυτό που λέτε, ψυχολογικά ανέβηκε πολύ με την νίκη επί του Ολυμπιακού. Λογικό είναι αυτό. Όταν πας να κερδίσεις, τον είχαν καθαρισμένο όλοι και πήγε καθάρισε μέσα στον Πειραιά το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη νίκη και ψυχολογική και βαθμολογική νίκη. Αυτό δείχνει, Νίκο, ναι, ότι αυτοί οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα. Έτσι ακριβώς. Να κυνηγήσουν. Ακριβώς. Έχουν πιστόφαρα. Βέβαια, στη διάρκεια αυτό το μήνυμα από τα δείγματα τώρα έδειξε μια διάθεση σαν ομάδα όχι θετική, αρνητική. Βέβαια, το τελευταίο που γίνεται το Ολυμπιακό έδωσε συνεργασία και στους φιλαθλούς και γενικά πιστεύω και στους εαυτούς τους. Μόνο με αυτό και με τον Άρη παίξαν καλά, στο Χαριλάου. Και φυσιολογικά είναι, πώς θα λέμε, θεωρώ φυσιολογικά είναι ένα αντισοβαντάκι για τον ΠΑΟΚ με τη σημερινά παιχνίδια. Ναι. Πιστεύω όμως ότι δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε μαζί μου ότι και ίσως να είναι και μια ευκαιρία για κάποιους παίχτες να δείξουν ας πούμε ότι αξίζουν να παίξουν. Γιατί εγώ είδα το Μαουρίσιο, του οποίου τελειώνει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ήταν πάρα πολύ καλός. Σε κάποια άλλα παιχνίδια δεν ήταν και τόσο καλός. Δηλαδή, ίσως να θέλουν να δείξουν στον προπονητή και στον πρόεδρο, κρατήστε μας. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, Νίκο, σε σχέση με αυτό το οποίο είναι στο σημερινό παιχνίδι ή στα παιχνίδια αυτά εδώ. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να δούμε μέσα από δύο παιχνίδια αν τυχόν μπορεί κάποιος να παίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα το χρόνο. Ναι. Και αν τυχόν μπορεί να παίξει σε ένα πρωτάθλημα με αυτή τη δυναμική και με αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να παίξει αν τυχόν περάσει δεύτερος και τσάβει παιχνίδια για το Champions League. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια διαφορετική
πώς αντιμετώπισε οι δύο παίχτες. Και εκεί χρειάζεται πολύ σκέψη και πολύ συζήτηση. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορεί ένας παίχτης με δύο παιχνίδια να αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Βεβαίως. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικά. Πρώτα, είναι θετικό που προσπαθούν τα παιδιά σε αυτό το τέλος του πρωταθλήματος και μετά από τόση, πώς το λένε, άσχημη εικόνα που είχαμε σε όλο το δεύτερο γύρο τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά πράγματα το ένα με το άλλο. Δηλαδή. Ναι, είναι δεν μπορούμε να στήσουμε μια ομάδα γιατί ο άλλος έπαιξε δύο καλά παιχνίδια στο δεύτερο πρωτάθλημα. Ναι. Έπαιξε ένα μάτς δύο. Την, δεν... εικόνα, ναι. την εικόνα ολόκληρη τη χρονιά και ολόκληρη. Άρα το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή. Κοίταξε να δεις κάτι. Σε μια ομάδα που δεν πάει καλά, μπορούμε να πούμε ότι φταίνε όλοι οι διοίκηση, οι προπονητές και παίχτες. Όταν πάει καλά η ομάδα, τότε όλα είναι εντάξει. Γίνεται μάγκας ο Λουτσέσκου. Ναι, τώρα είναι όλα εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είχε πολλές αλλαγές ο πέρυσι με φέτος η ομάδα. Πρώτα δεν ήταν σοβαρότητα, δεν είχε σοβαρότητα και δεν είχε και την ηλικία που έπρεπε να πάρει, δεν είχε τα τραξίματα που έπρεπε να πάρει ο προπονητής. Κάπου πιστεύω και αυτός θα πάρει την εμπειρία αν τυχόν συνεχίσει. Δεν ξέρω τι σκέψη έχει η διοίκηση. Και δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα γιατί είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά. Ναι, ας τελειώσει αυτό που λέτε. Και αυτό που λένε ότι ξέρεις να φύγει να κάνει ράγκη είναι λάθος. Γιατί πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα, πρέπει να τελειώσουν όλα. Να δει τι έχει καταφέρει, τι έχει κάνει και μετά από εκεί μετά ο καθένας θα κρίνει. Εντάξει. Ναι, λέτε ότι να μην έφευγε τώρα, αυτό λέτε. Δηλαδή, αν είναι να φύγει, να φύγει στο τέλος των υποχρεώσεων, λέτε. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, πάει το μια αλλαγή που να φέρνει θετικά αποτελέσματα, αλλά να σου πω κάτι. Με παίκτες που έχουν τη διάθεση να δώσουν, εντάξει, να αλλάξεις. Αυτοί οι παίκτες είναι ίδιοι, δεν αλλάζουν. Ναι, εντάξει. Σωστά. Ναι, το ίδιο που παίζουν χθες, παίζουν και αύριο. Τώρα, αν παίζουν ένα παιχνίδι λίγο καλύτερα σχέση με το άλλο, δεν. Αλλάζαμε τους προπονητές και αλλάζουν τους προπονητές όταν μια ομάδα έχει δυνατότητα να πάρει κάτι παραπάνω η ομάδα από αυτό το comeback του προπονητή που θα φύγει. Τώρα δεν χρειάζονταν τέτοια άλλη. Μάλιστα. Είναι νωρίς. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον το βραδινό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε, κύριε Βασιλάκου. Να είστε καλά. Γεια σου. Καλησπέρα μας. Focus 103,6.